Σας καλησπέριζω και εγώ με τη σειρά μου, Μανώλης Φουλεδάκης, κατάγομαι από την Κρήτη. Είμαι τσιγκάνος αυτή την περίοδο μετά τη σύνταξη, από Πελοπόννησο, Νέα Φιλαδέλφια. Εκπαιδευτικός χρόνια, τελειόφυτος Παντείου Πανεπιστημίου Τμήμα Πολιτικών Επιστήμων και επί σειρά ετών Δημοτικός Σύμβουλος στη Φιλαδέλφια, να μην λέμε πολύ περισσότερα. Γιατί συμμετέχουμε, ποιο είναι το διακύβευμα αυτών των ευρωεκλογών και να βάζουμε έναν προβληματισμό, γιατί συμμετέχουμε σαν πλεύση ελευθερίας. Συμμετέχουμε και καταθέτω και την προσωπική μου άποψη για να συγκρουστούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη σημασία των λύκων. Τα πράγματα, η πολιτική της και η πορεία των τελευταίων χρόνων αυτό καταγράφει. Ζητάμε την ψήφο σας και τη ζητάμε με παρησία και με πολύ εύκολο τρόπο. Όχι μόνο για να την ψήφο, αλλά για να διαμορφώσουμε κινηματικές διαδικασίες, να γίνουμε πιο ενεργοί πολίτες, να είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα πάρουμε την πρωτοβουλία και τις εξελίξεις στα χέρια μας αύριο μεθαύριο. Ο αγώνας είναι δύσκολος, είναι ανηφορικός, αλλά είμαστε για τα δύσκολα. Θέλουμε λοιπόν να αναδείξουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που λαϊλατεί κοινωνίες. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που φτωχοποιεί λαούς. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που καταστρέφει πολιτισμούς και ιστορίες. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που δημιουργεί κλίμα μίσους, διχασμού, ρατσισμού, ξενοφοβίας και τιμωρεί λαούς που με τα μνημόνια, με τα μόνιμα μνημόνια, με τη συνεχή λιτότητα, μπορεί ο λόγος μου να είναι καταγγελτικός, αλλά όμως είναι πραγματικός. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που παραβιάζει τη δημοκρατία στις ιώδεις αρχές της, ανθρώπινα δικαιώματα, παρεμβαίνει και με ικανό ιταμό τρόπο στη βούληση των λαών, επιβάλλοντας έτσι θελικά και με τζαμπουκά αυτό το οποίο επιθυμεί, με τζαμπουκά και επιλογές πολιτικές που εξυπηρετούν συμφέροντα των αγορών, του μεγάλου κεφαλαίου και του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Δεν σέβεται την αυτοδιάθεση των λαών. Απτό παράδειγμα το δημοψήφισμα στις 15 του Ιούλη. Αυτή είναι η δημοκρατία της. Το περήφανο και μεγαλειώδες όχι του ελληνικού λαού δεν το αποδέχτηκε. Ανταυτού, επέβαλε όρους, μνημόνια μόνιμα λιτότητας και με τιμωρητικούς χαρακτηρισμούς. Βέβαια, βρήκε και τους πρόθυμους. Γι' αυτό επέλεξε αυτή την πολιτική. Η δημοκρατία τους μας τρομάζουν. Θέλουν να μας τρομάξουν και να μας φοβήσουν. Γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι ο φόβος είναι το χειρότερο συναίσθημα στον άνθρωπο. Στον άνθρωπο. Μας απειλούν με την ακροδεξιά. Μας απειλούν με το φασισμό, ναζισμό. Ακούτε, περί δημοκρατικών τόξων, βάλε τη δημοκρατία. Ποιοι? Εκείνοι οι οποίοι με την πολιτική τόσο χρόνων εκθρέφουν, μεγαλουργούν αυτά τα φαινόμενα. Αυτή είναι η κύριοι υπεύθυνοι σήμερα που η ακροδεξιά στην Ευρώπη μπορεί και παίρνει αυτή τη μορφή. Τώρα γιατί συμμετέχω σε αυτήν την διαδικασία. Για ένα απλό και μόνο λόγο, που δεν είναι πέρα από το πρόσωπο και ό,τι αυτό αφαιρεί τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Την αξιοπρέπεια, το ήθος, την καθαρότητα, την εντιμότητα και όλα αυτά τα στοιχεία πραγματικά που απουσιάζουν από το πολιτικό προσωπικό του τόπου. Ένιωσα, γνωρίζοντάς τη σε ένα θέμα που είχαμε για το περιβάλλον, ότι είναι αξιοπρεπέστατη, μαχητικότατη και είναι από τους ανθρώπους που δεν κάνει πίσω. Διεκδικεί το δίκαιο μέχρι εκεί που είναι. Ένας λοιπόν λόγος, παρά τις επιφυλάξεις μου, για να συστρατευθώ μαζί με την πλεύση ελευθερίας ήταν αυτός. Δεν χρειάζεται, κυρία Ζωή, να πούμε περισσότερα, αρκετά. Σας παρακαλώ όλοι μας να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό.
να δώσουμε δύναμη στην πλεύση ελευθερίας, για να δυναμώσουμε το όχι στα μνημόνια και το όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δυναμώσουμε την πλεύση ελευθερίας παντού, για περισσότερη δημοκρατία, για περισσότερη ελευθερία, για ανθρώπινα δικαιώματα και πάνω απ' όλα για την αξιοπρέπεια. Σας ευχαριστώ.